3 θανατηφόρα δυστυχήματα σε διάστημα μόλις 5 ημερών. Το τελευταίο θύμα της ασφάλτου, ο 37χρονος Άθος Καραλάμπους από το Παλιομέτωχο, άφησε την τελευταία του πνοή, δίνοντας την οικογένειά του και τους φίλους του στα μαύρα. Το νέο δυστύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Γρηγόρα Αυξεντίου στην Κοκκινοτριμηθιά, με κατεύθυνση προς τη Λευκοσία, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 55χρονη επιχείρησε στροφή στα δεξιά σε βενζινάδικο, με αποτέλεσμα να ανακόψει την πορεία του 37χρονου μοτοσυκλετιστή. Από τη βία σύγκρουση, ο 37χρονος εκτινάχθηκε στην άσφαλτο. Μεταφέρθηκε στην ιδιωτική κλινική, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας νοσηλεύεται ο 28χρονος, που καθόταν στις πίσω θέσεις του οχήματος που ενεπλάκησε στο τροχαίο δυστύχημα και ο οποίος υπέστη κάταγμα στα πλευρά. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται επίσης και η 55χρονη μητέρα του που οδηγούσε το αυτοκίνητο. Λίγες ώρες μετά, σημειώθηκε και νέο τροχαίο στη Λάρνακα με 39χρονο μοτοσυκλετιστή. 57χρονος οδηγός στην προσπάθειά του να στρίψει δεξιά για να εισέλθει σε πολυκατοικία, ανέκοψε την πορεία του 39χρονου στην οδό του Σχανέ. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας τραυματίστηκε σοβαρά και με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο τμήμα πρώτων βοηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας, όπου οι επικαθήκοντοι ιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα αφιένα, λεκάνης, μυριαίου δεξιού ποδιού και δεξιών πλευρών. Παρ' όλα αυτά, νέα καθυστέρηση έρχεται στην εγκατάσταση των καμερών τροχείας. Μιλώντας στον Α, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Ιωνάς Νικολάου σημείωσε ότι μπορεί να παρατηρείται μια μικρή καθυστέρηση, αλλά η προσπάθεια δεν εγκαταλείπεται. Υπάρχει μια πρόσθετη καθυστέρηση σε σχέση με. Αλλά τούτη μπορεί να πούμε ότι είναι φυσιολογική. Λόγω του ότι βρισκόμαστε στο στάδιο του νομοτεχνικού ελέγχου, προκύψαν κάποια ερωτήματα τα οποία απαντήθηκαν. Η νέα καθυστέρηση εντοπίζεται στα νομικά κενά της προκήρυξης των προσφορών.